Ακριβώς. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, γιατί συνηθίζουμε να λέμε εντάξει, ένα κουμπί είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει, σαφέστατα, ή το 112 στις πυρκαγιές μπορεί να βοηθήσει. Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα έτσι. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο δομών, επαρκών δομών, επαρκώς περιεχομένων. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην πρόληψη και στην υποδοχή τέτοιων, πρόληψη της βίας και στην συμβουλευτική και στην υποδοχή τέτοιων κακοποιημένων γυναικών. Αλλά και ξέρετε, μέχρι την υποστήριξη και βέβαια, και χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ πίσω ως κοινωνία, ως κράτος σε τέτοια θέματα και δεν μπορούμε τέτοια κρίσιμη σημασία ζητήματα και ευαίσθητα ζητήματα να τα αφήνουμε όλα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή σε φορείς φιλανθρωπικούς ή κάτι τέτοιο. Θέλει κρατικό έλεγχο, με επιστημονικό τρόπο σχεδιασμένο, ένα δίκτυο επαρκές που όλες οι γυναίκες σε όλη τη χώρα να μπορούν να αποτανθούν, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Τώρα, γιατί σας γκούγκλαρα λίγο, να με συμπαθάτε, έχετε εξαιρετικές σπουδές, δεν το γνώριζα. Και βλέπω ότι ανάμεσα σε αυτές είναι και ένα πανεπιστήμιο αμερικανικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γκούγκλαρα πάλι, να δω αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. Θέλετε να μου πείτε τι είναι. Μήπως η Wikipedia με ξεγελά και το αδικήσω. Γιατί μου βγαίνει ότι είναι ιδιωτικό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ιδιωτικό. Δεν είμαι σίγουρη, γιατί σπούδασα και δεν το λέω για κακό. Απλώς θέλω να το βάλω ως μια πληροφορία στην κουβέντα. Ο λόγος που έφυγε για την Αμερική. Να με συμπαθάτε, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι προβοκάρω. Όχι, δεν κάνω καθόλου. Έχω ευκαιρία να το απαντήσω αυτό, γιατί θέλω να το απαντήσω αυτό. Δεν έφυγα στην Αμερική γιατί δεν πέρασα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ως φοιτήτρια του Ελληνικού Πανεπιστημίου πήγα στην Αμερική με υποτροφία για προσωπικούς λόγους, προσωπική επιλογή. Να. Δεν είναι δηλαδή μια τυπική περίπτωση. Ωστόσο, το ότι σπούδασα σε πανεπιστήμια στην Αμερική και ταυτόχρονα και μάλιστα μετά υπηρέτησα το Ελληνικό Πανεπιστήμιο για πάνω από 20 χρόνια, 25 χρόνια πια, από διάφορες θέσεις και ανά την Ελλάδα, μου δίνει πραγματικά το πλεονέκτημα, θα έλεγα, να μπορώ να ξέρω και το ένα και το άλλο σύστημα και να το γνωρίζω από μέσα. Όταν λοιπόν μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν μιλάμε μόνο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για μας δεν περιορίζεται σε αυτό η κριτική μας. Είμαστε και κατάστα δίδακτρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν εμείς αναφερόμαστε στο δημόσιο πανεπιστήμιο, το εννοούμε με την έννοια του δωρεάν δημόσιου πανεπιστημίου. Έχετε δίκιο. Υπάρχει πανεπιστήμιο δημόσιο, ενώ το λοιπόν Αμερική, δημόσιο πανεπιστήμιο λοιπόν, πολλά χρόνια, δεκαετίες. Τώρα έχει κάτι πεντοχίλιαρα για τα μεταπτυχιακά. ΣΥΠΑ, λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις από πού έρχεται. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο με δωρεάν σπουδές. Η ΕΠΑ πάντοτε, από τότε που ξεκίνησε η τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΠΑ, ήταν έτσι φτιαγμένο το σύστημα που δεν υπήρχαν δωρεάν σπουδές. Υπήρχαν υποτροφίες από το κράτος για κάποιες κατηγορίες πληθυσμού και μετά άρχισαν τα φοιτητικά δάνεια. Μετά από έτσι, τόσα χρόνια, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ΕΠΑ, στην Αγγλία και σε χώρες πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσμοθετήσει δίδακτρα υψηλά στα δημόσια πανεπιστήμια, που πραγματικά τα φοιτητικά δάνεια είναι ένα εκρηκτικό πρόβλημα και ταλαιπωρούν. Έχετε πολύ δίκιο, είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, επειδή όπως βάζουν θηλιά στο λαιμό για ένα σπίτι, βάζουν λίγο και να ολοκληρώσω. Για τις σπουδές. Και αυτό γίνεται από την αρχή ενός νέου άνθρωπου. Το που μπαίνει ένας νέος άνθρωπος στη ζωή. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο. Και κοιτάξτε, αυτό που έχουμε τώρα, έχουμε το πλεονέκτημα. Μια και καθυστερήσαμε σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε το πλεονέκτημα να ξέρουμε την εμπειρία σε άλλες χώρες. Και βλέπουμε πόσο άσχημα έχει πάει αυτό. Γιατί λοιπόν πρέπει να το ζήσουν τα δικά μας παιδιά αυτό το πράγμα, τη στιγμή που έχουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που μπορούμε πραγματικά να το φτιάξουμε. Από την άλλη, για να το πάω και λίγο πιο προσωπικού. Αν λείπουν θέσεις, αν λείπουν διαδρομές για να δοθούν ευκαιρίες, γιατί ακούσαμε αυτά τα πράγματα, πραγματικά μπορούν να δοθούν μέσα από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Να το εγώ πάω διακρίνω λίγο ένα παράδοξο εδώ. Είναι ότι δεν θέλουν να δώσουν χρηματοδότηση στο δημόσιο πανεπιστήμιο στο ύψος των σημερινών αναγκών. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μας κριτική. Πείτε εσείς το παράδοξο, εμείς συναντηθούμε στο παράδοξο. Αυτό ισχύει και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες. Υπάρχει μία σταδιακή αλλά σταθερή μετατόπιση της δαπάνης για παιδεία, για υγεία και για υπηρεσίες πρόνοιας από το κράτος στην τσέπη μας. Αυτό είναι πολιτική, είναι στρατηγική. Αυτό βλέπουμε να γίνεται και εδώ. Έτσι λοιπόν, όπως είπατε, στην κατάλληλη τιμή πάντα βρίσκεις. Αυτό σημαίνει ότι οι δωρεάν υπηρεσίες πάντα υποβαθμίζονται και θα υποβαθμίζονται ακόμα περισσότερο και η ποιότητα των υπηρεσιών σε όλους αυτούς τους τομείς που είπα και στα πτυχία έτσι θα γίνει, θα είναι ανάλογη των χρημάτων που μπορεί κάποιος να καταβάλει. Αυτό όχι απλά είναι άδικο, όχι είναι ταξικό, όχι είναι απάνθρωπο.
Ειδικά σε θέματα όπως, ξαναλέω, υγεία, πρόνοια, που λέγαμε για τις γυναίκες πριν, και παιδεία, είναι καταστροφικό, είναι αντικοινωνικό. Εδώ πέρα λοιπόν χρειάζεται μια σύγκρουση και χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και στη δεύτερη φάση. Αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδοτεί όμως προσλήψεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Όχι, το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί επενδύσεις. Και... γι' αυτό ακούτε συνέχεια για κουμπιά, για ψηφιοποίηση, για υπηρεσίες. Είναι σημαντικό. Φυσικά. Δεν λέμε όχι τεχνολογία, αλλά δεν φτάνει από μόνη της τεχνολογία να καλύψει τα τεράστια κενά πια που έχουν δημιουργηθεί. Ξαναλέω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι πολύ πιο έντονα γιατί περάσαμε και δεκαετία των μνημονίων. Και τώρα υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, βλέπουμε ότι είμαστε στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, το λίγο παραπάνω εισόδημα που έχει έρθει στις τσέπες των ανθρώπων φεύγει προς τις υπηρεσίες αυτές με τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Κυρία Σιρεγγέλα, ως... καταρχήν.